Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για τον καταΐφι. Δύο συνταγές σήμερα, πόσο τυχεροί είστε. Πάμε να δούμε τι χρειαστείτε για τον καταΐφι. Λοιπόν, για τον καταΐφι να σηκώσουμε πρώτα αυτά εδώ. Ωραία, έλα να πούμε τα υλικά, θα σε βοηθήσω εγώ με αυτά ό,τι θες. Λοιπόν, για τον καταΐφι έχουμε εδώ το φύλλο καταΐφι. Θα χρειαστούμε για υλικά μισό κιλό φύλλο καταΐφι. Θα χρειαστούμε... τα καρύδια ξέχασα να γράψω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, χρειαστούμε... μία κουταλιά της σούπας κανέλα, ναι. Φλούδο από ένα πορτοκάλι, ένα κιλό ζάχαρη, ένα λίτρο νερό για το σιρόπι αυτό. Mm-hmm. Θα χρειαστούμε γαρίφαλα που θα βάλουμε ανάλογα τα κομμάτια από τα καταΐφια. Έχεις γράψει και την κανέλα, έχεις γράψει δύο ψηλάκια κανέλας, 23 γαρούφαλα, πολύ ωραία γαρίφαλα, 6 με 7 σταγόνες λεμόνι, 200 γραμμάρια φρέσκο βούτυρο, τύπου κερκύρας, πολύ ωραία. 200 γραμμάρια βούτυρο για να λείψουμε μετά τα καταΐφια, για να πάρουν αυτό το όμορφο ροδοκόκκινο χρώμα και για να μοσχοβολήσουμε. Φίλε μου, για καταΐφια βρίσκουμε και σούπερ μάρκετ, έτσι δεν είναι? Παντού βρίσκουμε, για να το φυλάξουμε όταν τα ανοίξουμε και μετά, είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε σκεπάσει με μια υγρή πετσέτα. Όση ώρα κάνουμε τα καταϊφάκια μας. Εδώ έχω ένα τεψάκι έτοιμο. Ωραία. Εδώ θα βάλουμε να λιώνει το βουτυράκι μας. Η διαδικασία που ανοίγεις το φύλλο εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι φανταστική. Mm-hmm. Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε πόσο ωραίο εδώ. Είναι φανταστικό. Φανταστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Και είναι ένα γλυκό που και αυτό είναι αρκετά έτσι. Πιο χειμωνιάτικο μπορούμε να πούμε. Εμένα μου αρέσει να το συνδυάζουμε με παγωτό, το ό,τι θέλει. Και όπως καταλαβαίνετε, η Μαρία ξέρει και την πολύτικη συνταγή, γι' αυτό δώστε προσοχή στα υλικά, δώστε σημασία. Ξεκινάμε. Ναι, πραγματικά το καταΐφι αυτό, παιδιά, είναι υπέροχο, θα το λατρέψουν όλοι. Έχω λοιπόν εδώ τα καρύδια, τα οποία τα πέρασα από το. Τα έχω αλέσει, ωραία. Ναι, τα έχω αλέσει. Θα ρίξω μέσα κανέλα. Κανέλα σκόνη. Και θα ρίξω και μια κουταλιά τη σούπα. Ζάχαρη κρυσταλλική. Ωραία. Αυτό είναι για το μείγμα. Και επίσης θα τρίψω και λίγο λεμόνι. Αχ, το νουτρίφτες μας. Εδώ είναι αυτό. Εδώ, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λίγο λεμονάκι. Ξύσμα βάζεις, ε. Ναι, θα βάλω ξύσμα λεμονιού για να δώσει αυτή την πικάντικη γεύση μέσα στο καταΐφι. Και την τώρα υπόλοιπη... να ρωτήσω κάτι. Το καταΐφι είναι πολύτικο γλυκό ή όχι? Το καταΐφι είναι κωνσταντινοπολίτικο, γιατί είναι βασικός πρωταγωνιστής της πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων. Ναι. Αλλά το καταΐφι είναι και στην Ελλάδα. Εγώ και στην Ελλάδα από μικρή που πήγαινε ερχόμουν, Θεσσαλονίκη ειδικά, το καταΐφι πάντοτε το έβλεπα σε ζαχαροπλαστεία. Όχι, εννοώ από πού προέρχεται. Από μάλιστα. Και, και είναι χριστουγεννιάτικο γλυκό στην πόλη. Ωραία. Ρε, και το καλοκαίρι το τρως. Καλά, το καταΐφι, παιδιά, το τρως όποτε να είναι και κάθε μέρα. Λοιπόν, ξένουμε πολύ καλά το καταΐφι να γίνει ίνα-ίνα. Χωρέα διαδικασία να την κάνετε με το παιδάκι σας αυτή. Λοιπόν, παίρνουμε ένα τόσο κομματάκι καταΐφι. Να χτενίσει τα καταΐφια. Βάζουμε καρυδάκι μέσα μπόλικο. Μαζί με την κανέλα, πάρα πολύ απλό, και το κάνουμε μπαλάκι. Και το κάνουμε μπαλάκι. Θα το τυλίξουμε, θα βουτυρώσουμε το τεψάκι μας. Γιατί θες το τύπου κερκύρα στο βουτυρό? Γιατί είναι ωραίο γελαδινό βουτυράκι, ελαφρύ, δεν έχει βαριά μυρωδιά. Εντάξει, εντάξει, κατανοητό. Και έτσι το ζητάμε και από το εμπόριο. Κατανοητό. Βουτύρωσα καλά-καλά το τεψί. Ωραία. Πολύ καλά για να μην κολλήσει το καταΐφι. Και θα αρχίσω εδώ ένα-ένα. Το τοποθετώ. Καλέ, τόσο απλό είναι. Τόσο απλό. Και ένα-ένα θα τοποθετήσω το καταϊφάκι. Όταν το καταΐφι δεν μπορεί να το φτιάξει μια νοικοκυρά σπίτι. Το παίρνει μόνο στο ζαχαροπλαστείο. Κοιτάξτε πόσο εύκολα. Αχ, δοκιμάστε το, φίλες μου, και στείλτε μας και μια φωτογραφία στα social. Δοκιμάστε το. Το θέμα είναι να μην το τυλίξουμε πολύ σφιχτά. Γιατί αν το τυλίξουμε πολύ σφιχτά, δεν θα πάρει σιρόπι μέσα. Δεν θα χυθεί όμως, άμα το τώρα έτσι. Όχι, αρκεί να το κλείσουμε καλά-καλά. Αλλά... ναι, να μην το στριμώξουμε. Για να δούμε τη βεβηθάβα και τον καταΐφι μας. Έτοιμα, έτοιμα. Θα βοηθήσω. Τι να κάνω, τη Μαρία τη συμπαθώ. Ναι. Βαριά δουλειά, βαριά δουλειά. Μαγειρεύει πολύ σωστά η Μαρία, παιδιά. Αυτό να το ξέρετε. Ωραία, βάλτε τη βεβηθάδα από εκεί. Τον καταΐφι. Έτσι εμάς, η βεβηθάδα δώσω, κορίτσι που του αρέσει. Πείτε παρακαλώ, παιδιά. Ποίημα. Τα παιδάκια θα το φάνε. Το καταΐφι του σε μένα. Λοιπόν, μία ερώτηση. Αφού βράσαμε τη βεβηθάδα, παιδιά, αυτό εδώ που βλέπετε είναι κανέλα, να ξέρετε, προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Λοιπόν, βάλαμε απευθείας στο φούρνο. Τη βάλαμε στο φούρνο. Στο φούρνο βέβαια θέλει μία ώρα να μείνει, σκεπασμένη με μια λαδόκολλα, και να σιγοψηθεί για να χυλώσει, να μελώσει. Και να πούμε ότι έχει χρώμα και τα παιδιά θα το φάνε.